Όπως θα ενθυμίστε την περασμένη Κυριακή, είχαμε αναλύσει το όραμα εκείνο του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου που είδε το κόκκινο θηρίο επί του οποίου εκάθητο η πόρνη γυναίκα. Και συνεχίζουμε το θηρίο το κόκκινο ή το γέμον, ονόματα βλασφημίας, όπως ήδη το βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, όπως λέγει ο άνθιμος Ιεροσολύμων, ότι τούτο το θηρίον εδίδαξε τους οπαδούς αυτού πάσας τας κατά Θεού βλασφημίας. Είναι όλες εκείνες οι βλασφημίες που ακούονται σήμερα. Γιατί πρέπει να το πούμε ότι το κόκκινο θηρίο ζει και κινείται και ενεργεί παγκοσμίως και επιδρά επί όλων των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, και με τον τρόπο αυτόν οι βλασφημίες του μεταδίδονται σε όλη τη γη. Το αποκορύφωμα της βλασφημίας είναι το γνωστό φαινόμενο της αθείας. Ο αρχαίος κόσμος, αγαπητοί μου, δεν εγνώριζε το φαινόμενο της αθείας πλην μεμονωμένων περιπτώσεων. Είναι φαινόμενο και προνόμιο, δυστυχώς, των νεωτέρων χρόνων. Το θηρίον είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο προφήτης μας, ο Ιερός Ευαγγελιστής, εκπλήσεται με τη θέα του θηρίου και της πόρνης γυναικός, γι' αυτό το λόγο ο άγγελος λίγο πιο κάτω του λέγει: «Τι εκπλήτεσαι? Εγώ θα σου εξηγήσω εκείνα τα οποία εκπλήτεσαι». Συνεπώς, την εξήγηση των 7 κεφαλών και των 10 κεράτων θα δούμε λίγο πιο κάτω, όπως ερμηνεύει ο ίδιος ο άγγελος. Εκείνο που πρέπει ιδιαιτέρως να υπογραμμιστεί και το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά είναι ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούμε ήδη σήμερα να τα εξηγούμε όπως μας περιγράφονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εξάλλου είναι μια βασική θέση ερμηνευτική αυτή, όταν λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας ότι ο χρόνος της νύφουση αποκαλύψει. Ο χρόνος που περνά και φτάνομαι προς το τέλος και που κατά τη διαδρομή του έχουμε πλήρωση των προφητείων, αλλά εις εκείνους που νύφουν, εις εκείνους οι οποίοι έχουν μια καθαρότητα καρδίας και έχουν πνεύμα Θεού, αυτοί θα κατανοούν. Διότι αν, αγαπητοί μου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως θεωρείται ότι είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες και ότι είναι ένα βιβλίο άπιαστο και ότι ματαιοπονούν οι χριστιανοί να το πιάσουν στα χέρια τους, τότε σας ερωτώ, γιατί εγγράφει? Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο επιχείρημα από το ερώτημα αυτό. Γιατί εγγράφει, εάν δεν έρχεται να εξυπηρετήσει την Εκκλησία? Γι' αυτό και υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, για να μελετούν οι χριστιανοί το βιβλίο αυτό, μόνο που θέλει φυσικά πάρα πολύ προσοχή, και θα υπάρχει αυτός ο όρος, η ταπείνωση καταρχάς, ότι η Εκκλησία ερμηνεύει, όχι εγώ, αλλά η Εκκλησία, και δέχομαι την ερμηνεία της Εκκλησίας, γιατί αν θα βάλω τη δική μου ερμηνεία θα πλανηθώ, και ότι ο χρόνος θα αποκαλύπτει σε εκείνους που νύφουν, τότε αναμφισβήτητα, τότε θα έκανα έγκλημα κατά του εαυτού μου εάν δεν μελετούσα το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Διότι το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να με προειδοποιήσει πως θα στέκομαι στους εκάστοτε αντιχρίστους της κάθε εποχής και εις των έσχατων
προσωπικών πλέον αντίχριστων. Και οι γηνοί είναι περιδευλημένοι πορφυρούν και κόκκινων και χρυσωμένοι χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής γέμων βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας αυτής. Κεφάλαιο 17 στίχος 4. Όπως βλέπουμε, συνεχίζει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής την περιγραφή του οράματός του με αυτή τη γυναίκα την πόρνη, την Βαβυλώνα Ρώμη. Ανά πάσα στιγμή η Βαβυλώνα Ρώμη, το πορφυρούν του ηματισμού της, ο χρυσός και τα μαργαριτάρια με τους πολυτίμους λίθους που φέρει επάνω της δείχνει μια ηγεμονική ιδιότητα, δείχνει τον πλούτον και την εξουσία. Πρόκειται περί της ηγεμονικής θέσεως, της πρωτευούσης πόλεως, μιας υπερδυνάμεως και ταυτοχρόνως της αντιθέου διαθέσεως έναντι της Εκκλησίας. Είπα μιας υπερδυνάμεως, δηλαδή η πόλης πρωτεύουσα Βαβυλώνα Ρώμη, μιας υπερδυνάμεως. Μη πηγαίνει το μυαλό σας ότι αναφέρεται σε μια υπερδύναμη, όπως θα δούμε ότι δεν είναι μόνο μία Βαβυλώνα Ρώμη, είναι πολλές οι Βαβυλώνες Ρώμες, είναι πολλές. Άλλο τώρα ότι κάποια μπορεί να κατέχει κάποια σκύπτρα, και τούτο σε κάθε ιστορική στιγμή. Σε μια ιστορική στιγμή να είναι η Άλφα πόλη, σε μια άλλη ιστορική στιγμή να είναι η Δήτα πόλη, η Γάμα, η Δέλτα. Θα το δείτε στη συνέχεια. Κάνει εντύπωση η διάκριση μεταξύ του πορφυρού και του κοκκίνου. Η γυναίκα λέγει το περιδευλημένη πορφυρούν και κόκκινων. Μα ξέρουμε ότι το πορφυρούν είναι κόκκινο. Μάλιστα το πορφυρούν χρώμα είναι, επιτρέψτε μου να το πω, είναι το μπορντό χρώμα. Οι γυναίκες το γνωρίζουν αυτό, το λεγόμενο μπορντό χρώμα. Αυτό είναι το κρασί μπορντό το γαλλικό και είναι το χρώμα αυτό, τα ξέρετε πιο καλά. Κόκκινο είναι, αλλά είναι σκοτωμένο κόκκινο, δηλαδή βαθύ κόκκινο. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί κάνει τη διάκριση ενώ το μπορντό το πορφυρούν είναι κόκκινο? Για να δείξει με το πορφυρούν που αναφέρεται στην πορφύρα, διότι η πορφύρα ηματισμός ή το βαμμένη με το πορφυρούν χρώμα. Αν το θέλετε, είναι η πορφύρα αυτό το θαλάσσιο ζώο. Από εκεί πέραν το χρώμα και κατ' επέκταση λέγεται το χρώμα πορφυρούν. Και επειδή έβαθαν τα πλούσια ημάτια της αρχαιότητας που φορούσαν οι πλούσιοι και οι βασιλείς, ονομάστηκε και το ημάτιο που ήταν από το χρώμα αυτό, ονομάστηκε πορφύρα. Ενώ η αρχική ονομασία αναφέρεται σε ένα μικρό μαλάκιον, είναι της θαλάσσης. Προσέξτε λοιπόν, υπάρχει διάκριση μεταξύ του πορφυρού και του κοκκίνου. Το πορφυρούν να δείξει την εξουσία της, τον πλούτο της, και το κόκκινο το αιμοχαρές της, ότι χαίρεται στο αίμα, χαίρεται στο αίμα. Κρατά ένα χρυσό ποτήρι, είναι σύμβολο. Το περιεχόμενο τουλάχιστον του ποτηριού της σύμβολο των έργων της αυτής της πόλεως πρωτευούσης Βαβυλώνας Ρώμης και των ενεργειών της, των έργων της και των ενεργειών της. Τι είχε το ποτήρι μέσα? Είχε, λέγει, βδελίγματα, συχαμένα πράγματα. Βδελίγματα, το βδέλιγμα στην Αγία Γραφή είναι πάντα συνώνυμο της ειδωλολατρίας κατά κανόνα. Πιθανώς λοιπόν εδώ περιλαμβάνει όχι μόνο τα βδελικτά το Θεό επιτιδεύματα που λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, που είναι η κακοτεχνία, δηλαδή η μαγεία, ο πνευματισμός, η μαντεία, αλλά και αυτή η ειδωλολατρία.
διότι της ειδωλολατρίας γεννήματα είναι αυτά τα οποία σας ανέφερα. Γι' αυτό εκείνος που πηγαίνει στη μαγεία ή στον πνευματισμό ειδωλολατρεί. Το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Άμα διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη θα το δούμε αυτό καθαρά. Ειδωλολατρεί αυτός που πηγαίνει στα μάγια, στα μέντιουμ, στις χαρτορίχτρες, στις καφετζούδες κτλ. Ακούσατε τι είπα? Ειδωλολατρεί. Και η ειδωλολατρεία του αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη εντολή που λέγει ότι μόνο Κύριον τον Θεό μας πρέπει να λατρεύσουμε και όχι τον διάβολο. Εξάλλου τι νομίζετε, αν τα μαζέψουμε όλα αυτά που γράφει εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, τι νομίζετε? Είναι ο πόλεμος που γίνεται ανάμεσα στη λατρεία του Θεού και στη λατρεία του διαβόλου. Αν σας ερωτήσουν τι είναι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι αυτό. Αυτός ο αγώνας μέσα στην ιστορία, γιατί ο διάβολος θέλει να λατρευτεί φθανόν τον Θεό και υπερήφανος θέλει να τύχει λατρείας, και ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μας σώσει, ο Θεός Λόγος προσβάλλει τον Θεό τον ενανθρωπίσαντα ο διάβολος με το σταυρό και στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό και έφυγε, και στρέφεται εναντίον του σώματός του. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση είναι παροδική. Ο θρίαμβος του Χριστού είναι βέβαιος και η καταδίκη του διαβόλου ομοίως βέβαια. Αυτό είναι όλο το διάγραμμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και τα ακάθαρτα της πορνείας της, της πορνείας αυτής που λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, φανερώνει ότι ακατανόμαστο ενεργείται ηθικός. Λέγει ο άνθιμος Ιεροσολύμων, δειλή τας εσχρουργίας εφές, επί της οποίας εδί έπρεπε εγκαλύπτεσθε και εσχύνεσθε και κρύπτην, που θα έπρεπε κανείς να τα κρύβει, να τα καλύπτει, να ντρέπεται. Αυτή η γυναίκα ανέδειν με ανεδί τρόπο και ίον ανακεκαλυμμένο με τόπο ποιή και με ξέσκεπο κεφάλι, θα λέγαμε, πράτη, δηλαδή χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να σκεπάζει τίποτα. Μου έκανε εντύπωση, αγαπητοί μου, άκουσα το μεσημέρι μια εκπομπή κριτικής θεάτρου και κινηματογράφου. Μου πείτε αν τα ακούω αυτά και πώς και τι, με ενδιαφέρουν γιατί θέλω να σας τα λέγω. Αυτό γι' αυτό σας το λέγω. Μου έκανε εντύπωση το εξής, χωρίς αυτό να μου είναι καινούριο φυσικά, ότι το περιεχόμενο των κινηματογραφικών και των θεατρικών έργων είναι πλέον ανώμαλες καταστάσεις γενετήσιες. Θα μου πείτε, αυτά είναι παλιά πράγματα. Απλώς ξέρονται παλιά. Αλλά λέγω τι γίνεται. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι τούτο. Στην κριτική που έγινε το, είπε ένας θεατρικός εκεί που ομίλει ότι το χαρακτηριστικό είναι τούτο, ότι σε δύσκολη θέση, σε προβληματισμό, δεν έρχονται εκείνοι που μετέρχονται τις διαστροφές, αλλά εκείνοι οι οποίοι κινούνται φυσιολογικά. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να αναρωτιέται ο φυσιολογικός άνθρωπος εάν είναι φυσιολογικός. Βλέπετε λοιπόν ότι φτάνομαι σε έσχατες μέρες που σας είπα, διότι αυτά σε χριστιανικούς λαούς ήτανε κάποτε ακατανόητα. Τα έχουμε βγάλει όλα στο σφυρί. Τα έχουμε βγάλει όλα στη δημοσιότητα. Εκείνα που κάποτε ελέγονται εγίνοντο πάντοτε. Οι αμαρτίες εγίνοντο πάντοτε. Αλλά υπήρχε η ντροπή. Σήμερα βέβαια έχουμε το επιχείρημα ότι είμεθα ειλικρινέστεροι από κάποιες προηγούμενες εποχές, γι' αυτό τα βγάζουμε στη δημοσιότητα. Δεν είμαστε ειλικρινέστεροι, είμαστε ανεδέστεροι. Η ανέδεια πια επικρατεί στους ανθρώπους και δεν ντρέπονται τίποτε. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους 3,19, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Η δόξα τους, λέγει, είναι σε εκείνα που έπρεπε να ντρέπονται. Εκείνοι όμως σε εκείνα που έπρεπε να ντρέπονται καυχόνται. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένων
μυστήριων. Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Στίχος 5. Τι σημαίνει ότι στο μέτωπό της ήταν το όνομά της? Και το όνομά της μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μάνα των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Το όνομα στο μέτωπο, όλος αυτός ο τίτλος, δηλαδή περιφραστικό όνομα, όχι απλώς Ρώμη, Βαβυλών Ρώμη, αλλά περιφραστικών, που με την περίφραση του ονόματος δείχνει το περιεχόμενο της γυναικός. Οι πόρνες στη Ρώμη υπεχρεούντο να φέρουν το όνομά τους επάνω στο μέτωπό τους, όπως ακριβώς εγίνεται και με τους δούλους που εδραπέτευαν. Τους υπεχρέωναν όταν εσημείωναν δραπέτευση να βάλουν με πυρωμένο σίδερο εδώ πάνω στο μέτωπό τους το γράμμα F φουγγιτίβους, που σήμαινε φυγάς, δραπέτης. Έτσι και οι πόρνες βάζουν το όνομά τους επάνω στο μέτωπό τους. Είναι γνωστό ότι εάν επιθυμώ να πράξω μία πράξη άτιμη, πρέπει να κρύψω το πρόσωπό μου. Εάν έχω φανερό το πρόσωπό μου, πρέπει να κρύψω την πράξη μου. Αυτό συμβαίνει όταν κάνουμε τον καρνάβαλο της αποκριές, που ντύνονται οι άνθρωποι μασκαράδες. Μασκαράς θα πει αυτός που βάζει μάσκα, δηλαδή βάζει προσωπίδα. Προσέξτε, επειδή σε λίγες μέρες έρχονται, παρακαλώ, οι μέρες αυτές είναι οι μέρες περισυλλογής και μετανοίας και όχι ξεφαντωμάτων προς Θεού. Άνθρωποι που ακούνε λόγω Θεού δεν πρέπει να πάνε σε αυτούς τους τόπους, ούτε σε χορούς, ούτε ακόμη, επιτρέψατε μου, ούτε χορούς σωματείων, αν υποτεθεί ότι εκεί πέρα υπάρχει η αμαρτία. Για να μην πω ακόμη ότι βάζουν χορούς τα σωματεία, επειδή δεν είναι επαρκείς οι Κυριακές και είναι πολλά τα σωματεία και οι άνθρωποι πολλοί, βάζουν και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή ακόμη χορούς τέτοιους. Θεός να φυλάξει. Λοιπόν, τι θα πει βάζω ένα προσωπείο? Έκρυψα το πρόσωπό μου, και αφού το έκρυψα, τότε μπορώ να ανοίξω τον οχετό της καρδιάς μου. Γιατί δεν τρέπομαι, το πρόσωπό μου είναι κρυμμένο. Αν πρέπει πάλι να αποκαλύψω το πρόσωπό μου, τότε θα βουλώσω τον οχετό της καρδιάς μου. Βλέπετε πως κινούμεθα? Έτσι κινούμεθα. Έτσι κινούμεθα, και είναι φανερό αυτό αυτές τις μέρες που μεταμφιέζονται οι άνθρωποι, για να μην πω βέβαια ότι μεταμφιεσμένοι είναι οι άνθρωποι πάντοτε. Ωστόσο, οι πόρνες γυναίκες στη Ρώμη έβαζαν τον τίτλο τους στο μέτωπό τους και δεν τους ένιζε πια τίποτα. Όπως δεν βάζουν βέβαια τίτλο οι δικές μας πόρνες εδώ, αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις κυκλοφορούν κατά τέτοιο τρόπο που ξέρεις ότι αυτή η γυναίκα τη βλέπεις. Ταλέπορο πλάσμα, ο ταλέπορη γυναίκα, βαφτισμένη, έγινε πια όργανο του σατανά. Αυτή η γυναίκα είναι πια θύμα του διαβόλου, θύμα των κακών ανθρώπων, θύμα του εαυτού της. Τη βλέπουμε πως κυκλοφορεί, δεν ντρέπεται τίποτε. Δεν ντρέπεται τίποτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον εφτάσανε σε μια κατάσταση πορώσεως της ψυχής, που εκείνο που μας έκανε μέχρι τώρα να ντρεπόμαστε, πια δεν ντρεπόμαστε. Λέγει ο Αρέθας, το δε επί το μέτωπον γεγράφθε όνομα, το απειριθριασμένος δειλεί πράτην τα απέθεια. Τι σημαίνει ότι το όνομά της πόρνης είναι γραμμένο στο μέτωπο? Ότι πλέον πράττει τα απέσια, τα βρώμικα, τα βδελικτά, ανερυθρίαστα, δεν κοκκινίζει.
Είναι γνωστό ότι το κοκκίνισμα σήμερα θεωρείται μειονέκτημα. Η σύγχρονη παιδαγωγική λέγει: μη βοηθάτε το παιδί σας να κοκκινίζει από ντροπή. Είναι κόμπλεξ. Και όμως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει, παρακαλώ, την ντροπή. Διότι η ντροπή είναι στολίδι και στην γυναίκα και στον άντρα. Και στον νέο και στη νέα. Και στο παιδί. Και στο γέρο άνθρωπο. Αν χάσουμε την ντροπή, τότε τα χάσαμε όλα. Η ντροπή είναι κάγκελο που σε βοηθάει να μην διαπράξεις την αμαρτία, αλλά και να μην τη μεταδώσεις ακόμη, αν υποτεθεί ότι μέσα σου δεν ζεις ενάρετα, αλλά έχεις ντροπή. Σε εμποδίζει να τη μεταδώσεις. Όταν φτάσεις στο σημείο πλέον την ντροπή να τη διώξεις και να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερον, οχετό, είσαι πλέον ένα σημείο ηθικής μολύνσεως. Αγαπητοί μου, φτάσαμε σήμερα να λέμε ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει να τα μεγαλώνουμε με το αίσθημα της ντροπής. Γιατί γίνονται, λέει, κομπλεξικά. Γιατί γίνονται παιδιά τα οποία δεν έχουν το θάρρος της ζωής. Σαν να είναι η ντροπή ανασταλτικό στοιχείο της επιτυχίας μας μέσα στη ζωή. Εκεί φτάσαμε, αγαπητοί. Πάντως, σήμερα η διαφήμιση του κακού, η παρουσίαση της διαστροφής και η κάθιση και το παράλογο ακόμη και ο αναρχισμός ακόμη. Τι είναι ο αναρχισμός? Ένας παραλογισμός είναι. Μία άρνηση κάθε καθιερωμένη. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, εδώ βρίσκονται. Στο ότι έφυγε η ντροπή. Αν βλέπουμε μία κοινωνία που φοβόμαστε να περπατήσουμε, που διστάζουμε να μιλήσουμε και λέμε ότι η κοινωνία μας πλέον έγινε μια ζούγκλα, δεν μιλώ για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά μιλώ για μια παγκόσμια πραγματικότητα, επειδή το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν κινείται στα όρια της Ελλάδος, αλλά είναι ένα παγκόσμιο βιβλίο, και αυτό μην το ξεχνάτε ανα πάσα στιγμή. Εγώ μπροστά μου ανα πάσα στιγμή έχω ολόκληρο τον κόσμο, όλη τη γη μας. Άλλο ότι μερικά πράγματα έχουν μία κάτι το ιδιαίτερο σε εμάς. Όλα αυτά είναι γιατί έφυγε η ντροπή. Και τι το γραμμένο στο μέτωπο αυτής της πόρνης γυναικός, της ανερυθρίας της, της ξεδιάντροπης που δεν κοκκινίζει? Μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Η έκφραση μυστήριων λέγει πολλά. Όπως όταν καλεί ο άγγελος τον Ιωάννη και του λέγει: έλα να σου υπό το μυστήριο της γυναικός, είναι στον παρακάτω στίχο, στον 7. Ίσως εκεί εννοεί το μυστήριο του κακού και της ανομίας, όπως ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, Β' Θεσσαλονικείς 2,7, που αναφέρεται στον Αντίχριστον, λέγει: το μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Όπως δηλαδή η σωτηρία αποτελεί ένα μυστήριο, έτσι και το κακό αποτελεί ένα μυστήριο, δηλαδή ένα βάθος ανεξιχνίαστο και ακατανόητο. Πράγματι, μπορούμε να αντιληφθούμε, να αισθανθούμε αυτό το ακατανόητο του μυστηρίου της ανομίας, διότι το να επιμένει μία λογική ύπαρξη, όπως είναι ο διάβολος ή όπως είναι ο άνθρωπος που γίνεται πλέον τέλειον όργανο του σατανά, το να επιμένεις το κακό όταν βλέπει ότι αναμένεται η αιωνία κόλασης. Ο διάβολος γνωρίζει ότι θα πάει στην κόλαση, το ξέρει πολύ καλά. Ο διάβολος έχει διαβάσει τα βιβλία όλα της εκκλησίας μας. Τα έχει διαβασμένα. Όταν ήρθε ο Χριστός και έβγαλε τους δαίμονες από τον δαιμονισμένο, ζήτησαν και παρεκάλεσαν στους χείρους να πάνε και όχι στην κόλαση. Ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας? Άωστε λοιπόν πιστεύουν ότι θα βασανιστούν. Μα βέβαια, το λέει η Αγία Γραφή,
τα δαιμόνια πιστεύουσι, και όχι μόνο λέει πιστεύουσι αλλά και φρύτουσι. Πιστεύουν και φρύτουν. Γνωρίζει ο διάβολος ότι θα πάει στην κόλαση. Γιατί όμως δεν μετανοεί? Γιατί δεν αλλάζει? Είναι μυστήριο. Είναι κάτι το ακατανόητο, το παράλογο. Ίσως ακόμη υπό την λέξη μυστήριον που προηγείται του όλου περιφραστικού ονόματος της πόρνης γυναικός, να θέλει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να επιστήσει την προσοχή του αναγνώστου στο περιεχόμενο του ονόματος της πόρνης. Δηλαδή, αν έπρεπε αυτό να το παρουσιάσουμε με μία έκφραση προσώπου, θα έπρεπε το πρόσωπο να πάρει ειδική στάση, να κάνει ειδικούς μορφασμούς. Αλλά επειδή δεν έχουμε το πρόσωπο, βάζει τη λέξη μυστήριον. Και έτσι ο αναγνώστης ή ο ακροατής να αντιληφθεί ότι εδώ κάτι έχει. Να προσέξω λοιπόν αυτό το σημείο, αφού προτάσσεται η λέξη μυστήριον. Εν συνεχεία, χαρακτηρίζεται η γυναίκα Βαβυλώνα η μεγάλη, μητέρα των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Εδώ μητέρα, η μητέρα λέει των πορνών. Μητέρα σημαίνει μητρόπολης, δηλαδή μητροπολιτική, μητροπολιτικών κέντρων, πόλης κεντρική. Όπως λέμε, η Αθήνα είναι μητρόπολης, είναι μητρόπολης της Ελλάδος, η πόλη που είναι πάνω από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Γράφει ο Αρέθας, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, προσέξτε αυτό το σημείο, και μάλιστα θα παρακαλέσω να μην με παρεξηγήσετε και να μην με παρανοήσετε, δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Αρέθας. Μητέρα δε των πορνών καλών, δηλαδή καλώντας μητέρα των πορνών ο Ιερός Ευαγγελιστής, ειν αν βούλει πάλιν είτε την παλαιάν Ρώμην είτε την νέαν. Ξέρετε ποια είναι η νέα? Είναι η Κωνσταντινούπολη, η νέα Ρώμη. Έτσι ονομάστηκε, νέα Ρώμη. Και ο Αρέθας είναι του 7ου αιώνα. Συνεπώς έχουμε όλη τη δόξα της Κωνσταντινούπολης. Είτε λέει την παλαιάν Ρώμη βάλεις λογαριάσεις, είτε την νέα, είτε των καιρών της επιδημίας του Αντιχρίστου. Κάποια πόλη όταν θα έρχεται ο Αντίχριστος, ούκανα μάρτης του αληθούς, δεν πέφτεις έξω. Διότι αμφότερε το κράτος ανεδέξαντο των άλλων πόλεων και εκάστη κόρον έσχε των Αγίων μαρτύρων του αίματος. Η κάθε μια από αυτές στάθηκε Μητρόπολης και η κάθε μια από αυτές έβαλε την μετοχή της, των οβολών της, στο να χυθούν αίματα Αγίων. Θα μου πείτε, η Κωνσταντινούπολης, γιατί για την Ρώμη δεν τίθεται θέμα? Όλοι ξέρουμε ότι στάθηκε η Μητρόπολης του διωγμού των χριστιανών. Όλοι το ξέρουν. Η νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη σε δημιούργησε, αγαπητοί μου, τους ομολογητάς της πίστεως. Ποιος θα πρωτοαναφέρω? Ποιος? Θα σας αναφέρω τον Άγιο Θεόδωρο τον Σοδίτη, τον Θεόδωρο των Γραπτών. Ποιος θα σας πρωτοναφέρω? Τι βασανιστήρια υπέστησαν από τους αιρετικούς που επεκράτουν στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, η Ρώμη έδωσε το μέτρο της κακίας της με τους θυγερούς εκείνους εγκληματίας αυτοκράτορας της, που επολέμησαν την Εκκλησία και τους Αγίους του Χριστού, και έδωσε όχι μόνο η Ρώμη αλλά και το Ιμπέριουμ, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδωκε όλων εκείνων τον αριθμό των εκατομμυρίων μαρτύρων. Αλλά για τη νέα Ρώμη σας εξήγησα, είναι όλοι εκείνοι που εστάθησαν ομολογητές της πίστεως εναντίον των αιρέσεων,
πόσες αιρέσεις δεν επεκράτησαν και πόσες διώξεις δεν έγιναν εναντίον των Αγίων του Θεού αλλά και των Ορθοδόξων. Σας αναφέρω τον Ιερό Χρυσόστομο. Επειδή έλεγε την αλήθεια, εξορίστη και απέθανε εις την εξορία. Εάν αυτό συνέβη στον Πατριάρχη, σκεφτείτε παρακάτω τι έχει γίνει. Αλλά και ο Ιουλιανός, ο Αυτοκράτορ, έδωσε με την παρουσία του μια αναλαμπή αυτής της δισεβίας που επεκράτησε έστω λίγο στην Κωνσταντινούπολη. Έδωσε και αυτό το μέτρο του όταν επεθύμει να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Αυτά που σας λέγω, όπως σας τα λέγω, δεν τα αναφέρει μόνο ο Αρέθας, αλλά τα αναφέρει και ο Ανδρέας Κεσαρίας, και αναφέρει ακριβώς και τον Ιουλιανό και τις αιρέσεις και τα λοιπά. Αλλά για να μην σας κουράζω, δεν λέγω τη γνώμη του. Μετά από την πτώση της Νέας Ρώμης, ποια διεξεδίκησε των τίτλων της Τρίτης Ρώμης? Ίσως φαίνεται παράξενο. Είναι η Μόσχα. Η Ορθόδοξος Μόσχα. Είπε, όχι τώρα, δεν είναι καινούριο, είναι παλιό, από την εποχή των Τζάρων. Είπε, η Κωνσταντινούπολης, προς μεγάλη θλίψη της παλαιάς Ρώμης, ονομάστηκε Νέα Ρώμη. Διότι η παλαιά έπεσε. Έλαμψε η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολης. Τώρα η Κωνσταντινούπολης, η Νέα Ρώμη έπεσε. Είπε η Μόσχα, το Πατριαρχείο της Μόσχας, το Ορθόδοξο, έπεσε. Το 1453 ήρθε η σειρά μας να διεκδικήσουμε τον ρόλο της Τρίτης Ρώμης. Έγινε Τρίτη Ρώμη η Μόσχα. Έγινε από την άλλη της πλευρά, από την κακή της πλευρά, από την πλευρά εκείνη την οποία αναφέρει η αγαπητή μου Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι η Βαβυλώνα Ρώμη. Είναι εκείνη η οποία προσέφερε και αυτή η Τρίτη Ρώμη τον οβολό της στο αίμα των μαρτύρων και των Αγίων του Ιησού Χριστού. Πόσοι δεν αθανατώθησαν ακριβώς διότι επίστευαν εις τον Ιησού Χριστό. Ιδού η Τρίτη Ρώμη. Δεν τα λέγω εγώ, τα λέγει η ιστορία, τα λέγουν οι ερμηνευτές. Ο Ανδρέας σημειώνει. Θα ακούτε λίγα, θα καταλαβαίνετε πολλά, εφόσον όλες αυτές οι Μητροπόλεις είναι φορείς της αθείας ή της αντιθέσεως ή των αντιθέων δυνάμεων, όπως θέλετε πάρτε. Είτε φανερά, είτε όχι φανερά. Μάλιστα, πού διάβαζα ότι η μεγαλύτερη αίρεση που ενωθεύτηκε το Ευαγγέλιο ήταν ο τρίτος γάμος ενός Βυζαντινού αυτοκράτορος, συγχωρήσατε αν αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος εζήτησε να κάνει τρίτον γάμο, και με τον τρίτον γάμο εισήχθη πλέον η νοθεία του Ευαγγελίου μέσα σε ολόκληρο τον Ορθόδοξον κόσμο, και αυτά εν Κωνσταντινούπολη. Μην νομίζετε ότι χαριζόμαστε, λέμε και τα δικά μας και τα ιδιαίτερά μας, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι δική μας. Μη σας εκπλήσει το γεγονός ότι εκεί είναι η Αγία Σοφία ή στη Μόσχα είναι μεγάλη ναή. Δεν έχει σημασία. Είναι οι αντίθετες δυνάμεις που ενεργούν κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Γράφει λοιπόν ο Ανδρέας, Μήτυρ, το της ψυχικής πορνείας είναι ταύτην διδάσκαλον, τες αρχομένες πόλεση, τας βδελικτά στο Θεό παρανομίας τίκτουσαν. Ώστε λοιπόν, τι είναι αυτή η μητέρα, η Μητρόπολη, δηλαδή η Βαβυλώνα Ρώμη, που σε κάθε εποχή είναι κάποια πόλη ή κάποιες πόλεις. Είναι το κέντρο από όπου εκπηδούν όλες οι ληστικές, αμαρτωλές και αθεϊστικές θεωρίες. Όλες εκείνες που αναφέρονται τόσο στην κοσμοθεωρία όσο και στη βιοθεωρία, όσο δηλαδή, τόσο δηλαδή στο να ερμηνεύσεις
τη ζωή το σύμπαν, όσο και το να ερμηνεύσεις τη ζωή, το βίο. Κοσμοθεωρία και βιοθεωρία είναι όροι της φιλοσοφίας αυτή. Πάντως υπό το όνομα μητέρα φανερούνται ακόμη το κακό παράδειγμα της αρχούσης πόλεως προς τις αρχόμενες πόλεις, αυτές που είναι κάτω από την άρχουσα πόλη, την οποία φυσικά σαν μητέρα που λάμπει μιμούνται οι θυγατέρες. Όταν η μεγάλη πόλη προσφέρει τα φώτα της εντός εισαγωγικών της αθεΐας και τα λοιπά, τι θα κάνουν οι μικρότερες πόλεις, παρακαλώ? Πάρτε παράδειγμα την Αθήνα. Όταν η Αθήνα από τα μέσα ενημερώσεως παρουσιάζει όλη τη βρωμιά της, ασφαλώς η Αθήνα έχει και πολλές καλές πλευρές, αναμφισβήτητα, αλλά παρουσιάζει όλη τη βρωμιά της, τι θα κάνει η επαρχία? Πέστε μου, τι θα κάνει η επαρχία, οι επαρχιακές πόλεις? Δεν θα μιμηθούν, αναμφισβήτητα θα μιμηθούν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κάνω μια έκκληση στην αγάπη σας. Θα έλεγα, μην μιμήστε τις μητροπόλεις του κακού, της διαφθοράς, της διαστροφής, της απιστίας και της αθείας. Μην μιμήστε. Θα λέγαμε κάτι ακόμη. Όσο στέκεται ακόμα, όσο μπορεί να στέκεται ακόμα η επαρχία, κρατήσατε την να στέκεται. Και πρέπει να στέκεται η επαρχία για να δώσει στοιχεία υγείας σε αυτές τις χαλασμένες πια πόλεις, στις χαλασμένες πόλεις ή στη χαλασμένη Μητρόπολη. Μου φαίνεται πολλές φορές θα έχετε ακούσει πολλούς να λέγουν, πού πηγαίνεις? Στην Αθήνα. Α, στη Βαβυλώνα. Υπάρχει κοινή έκφραση, γιατί πράγματι έγινε η Αθήνα, έγινε μία Βαβυλώνα. Όχι από πλευράς πληθυσμού και κινήσεως οχημάτων κτλ, από πλευράς πλέον βρωμιάς. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού, και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Είδα τη γυναίκα να μεθά από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού και απόρρισα μεγάλη απορία. Πραγματί στα τόσα νομήματα, στα νομήματά της αυτή η Ρώμη Βαβυλών, πάντα σύμβολο. Εξηγήσαμε. Σήμερα είναι αυτή η πόλη, αύριο είναι εκείνη η πόλη. Εξηγήσαμε. Σε Ανατολή και Δύση. Μέχρι τώρα σας έχω πει για τη Δύση. Τώρα σας λέω και για την Ανατολή. Σε όλα αυτά τα νομήματά της λοιπόν αυτή η Ρώμη Βαβυλών προσθέτει και τούτο. Τον διωγμό και το φόνο των χριστιανών. Από εδώ βλέπει κανείς κατά αποδεικτικότατων τρόπων ότι πρόκειται περί της αρχαίας Ρώμης σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που εγγράφεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως, διότι ο Ιερός Ευαγγελιστής όταν γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως μπροστά του έχει τους διωγμούς της συγκεκριμένης ιστορικής Ρώμης. Αίμα Αγίων και Μαρτύρων που λέγει είναι σχήμα ενδιαδύν. Σας το λέω και αυτό να το ξέρετε. Πάντως είναι χαρακτηριστική αυτή η λέξη που λέγει ότι η πόρνη ή το μεθύουσα από το αίμα των Αγίων και των Μαρτύρων. Τι σημαίνει μεθύουσα? Δηλαδή μεθούσε. Όπως ξέρετε, το ξέρετε, εγκληματίες σε κάποιες στιγμές του εγκληματικού των πάθους, όταν μέσα τους αισθάνονται την ανάγκη, περίεργο πράγμα, να σκοτώσουν, δηλαδή αισθάνονται τη δίψα και τη μέθη του αίματος, το βλέπετε να το κάνουν αυτό χωρίς να χορταίνουν, να σφάξουν, να σφάξουν. Με συγχωρείτε για την εικόνα που σας λέγω, ξέρω ότι είναι αποκρουστική. Λοιπόν, σε αυτό το αποκρουστικό θέαμα στέκεται ο Ιερός Ευαγγελιστής όταν βλέπει την πόρνη γυναίκα να πίνει από το αίμα των Αγίων και των Μαρτύρων και να μεθά, να ειδονίζεται από το αίμα των Αγίων και των Μαρτύρων. Θυμηθείτε στην αρχή Ρώμη, όταν ο Νέρον επασάλωνε τους χριστιανούς, τους έβαζε σε πασάλους μέσα στους ανακτορικούς κήπους, τους άλυβαν με πίσα και με λύπη
και το βράδυ τους έβαζαν φωτιά για να φωτίζουν η κήπη και να απολαμβάνει τους περιπάτους του ο Νέρον. Φρικώδης κατάσταση, φρικώδης. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το θέαμα ο Ιερός Ευαγγελιστής, που είναι μια λεπτή φύση και πνευματική φύση, απορεί, εκπλήσεται και είπε μη ο άγγελος, γιατί εθαύμασες? Μου είπε ο άγγελος, γιατί απόρρισες? Εγώ ερώσει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, του έχοντος τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Εδώ προπαρασκευάζεται με την ερώτηση που κάνει ο άγγελος το έδαφος δια την παρακάτω ερμηνεία, διότι δεν περιμένει να το απαντήσει τίποτα ο Ιωάννης. Προχωρεί κατευθείαν ο άγγελος και του λέγει, γιατί απορείς? Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο αυτής της γυναικός και του θηρίου που τη βαστάζει, που έχει τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Εδώ γίνεται πρώτα η ερμηνεία, πάντα από τον άγγελο τώρα, πρώτη η ερμηνεία του οράματος του θηρίου και μετά της γυναικός. Αλλά πριν προχωρήσουμε, πρέπει να σας σημειώσω ότι παρότι ο άγγελος έρχεται να ερμηνεύσει το όραμα εις τον έκπληκτον Ιωάννη, τουλάχιστον για μας, δεν λέμε για τον Ιωάννη, η ερμηνεία που κάνει ο άγγελος μάλλον συσκοτίζει τα πράγματα, διότι θέτει περιορισμούς. Θα το δείτε αυτό στη συνέχεια. Τέτοιους περιορισμούς που, ενώ πάμε να εξηγήσουμε το πράγμα έτσι, έρχεται να βάλει κάτι άλλο που κατόπιν λέμε δεν θα πρέπει να είναι αυτό. Και συσκοτίζεται η ερμηνεία. Αντί δηλαδή να αποκαλυφθεί, μάλλον καλύπτεται. Είναι η γενική αυτή αρχή που σας είπα, τουλάχιστον ως προς εμάς. Διότι πιθανότατα ο άγγελος ερμήνευσε εις τον Ιερόν Ευαγγελιστή τα πράγματα σαφώς, αλλά διευνοεί τους λόγους που σας έλεγα και την περασμένη φορά. Ο Ιερός Ευαγγελιστής συσκοτίζει την ερμηνεία που του κάνει ο άγγελος για να μην διωχθεί η Εκκλησία περισσότερο, εάν υποτεθεί ότι θα απεκαλύπτετο ποια είναι αυτή η βρωμερή πόλη και το βρωμερόν Ιμπέριουμ, αυτή η βρωμερή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που επότισε τους λαούς της γης με την κεσαρολατρία της και την ειδωλολατρία της. Καταλαβαίνετε, εδώ είναι οι λόγοι. Συσκοτίζει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ο ίδιος όμως πρέπει να γνωρίζει πολλά. Ό,τι ακριβώς συνέβη και με τον Δανίη. Υπάρχουν προφητείες, αγαπητοί μου, που ο Θεός τις αποκαλύπτει και είναι μόνο δια των προφήτων. Μόνο. Δεν είναι για να δημοσιευτούν. Και άλλες δημοσιεύονται. Σε τούτο ο Θεός λέγει τι θα δημοσιεύσεις, θα κάνεις κοινό στην Εκκλησία, και τι δεν θα δημοσιεύσεις. Εν τούτης, θα προσπαθήσουμε, όπως τα πράγματα παρουσιάζονται, ό,τι μπορούμε να υπούμε. Μη περιμένετε όμως πολλά πράγματα από αυτά που θα πούμε. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ το θηρίο, όπως ερμηνεύει παρακάτω, έχει 4 χαρακτηριστικά. Ακούσατε τα. Το θηρίον ο είδες είναι και ουκέστη και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσου και εις απώλειαν υπάγειν. Το θηρίο που είδες υπήρχε και δεν υπάρχει και πρόκειται να ξανάλθει από την Άβυσσο και θα ξαναπάει στην απώλεια. Συνεπώς, να τα 4 χαρακτηριστικά. Υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, θα ξανάρθει, θα ξαναπάει όμως πίσω στην απώλεια. 4 χαρακτηριστικά για αυτό το κόκκινο θηρίο. Για το θηρίο υπάρχει ακόμα η ιστορική ερμηνεία, δηλαδή τώρα κάνουμε ερμηνεία της ερμηνείας, ερμηνεία της ερμηνείας του Αγγέλου.
εκείνη η δυσκολία. Υπάρχει δια το θηρίον η ιστορική ερμηνεία που περιορίζεται στην κατάσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Υπάρχει και η εσχατολογική ερμηνεία που περιορίζει τα γνωρίσματα αυτά στους εσχάτους χρόνους. Αυτήν την εσχατολογική ερμηνεία την εισηγείται ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος. Δηλαδή, η ιστορική είναι πώς βλέπω τα πράγματα μέσα στην ιστορία όταν γράφτηκε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πώς βλέπω τη Ρώμη, την ιστορική Ρώμη. Ο Ειρηναίος λέγει, δεν αναφέρονται τόσο στην ιστορική Ρώμη όσο σε εκείνα που θα συμβούν εις τα έσχατα της ιστορίας. Υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες και θεωρίες γύρω από την ερμηνεία αυτή. Του ήταν, δεν είναι, θα είναι, πηγαίνει στην απώλεια. Ο Ανδρέας και ο Αρέθας θεωρούν υπό το θηρίον τον σατανά ή την ενέργεια του σατανά εις τον κόσμο. Επιτρέψατε να πάρουμε τη γνώμη των δύο αυτών, του Ανδρέου και του Αρέθα, διότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι αξιοπρόσεκτη, και θα δούμε μετά αν μπορούμε να δούμε σε μια μεικτή, θα λέγαμε, ερμηνεία τα πράγματα. Τούτο το θηρίον ο σατανάς εστίν, ως αποκτανθείς το του Χριστού σταυρό, πάλιν επί συντελεία αναζήν λέγεται, ενεργών εν σημείς και τέραση πλάνης, δια του Αντιχρίστου την του σταυρού άρνησιν. Μια σύντομη απλή μετάφραση. Αυτό το θηρίο είναι ο σατανάς, ο οποίος απεκτάνθη, εφωνεύθη με τη δύναμη του σταυρού του Χριστού. Όχι εκμηδενίστηκε, γιατί ο διάβολος δεν εκμηδενίζεται, δεν πηγαίνει στην ανυπαρξία, αλλά με την δύναμη του σταυρού του Χριστού παρουσιάζεται ως φωνευμένος, σκοτωμένος. Πάλι, όταν θα έρθει το τέλος της ιστορίας, τότε θα επανέλθει και θα ενεργεί με σημεία και τέρατα πλάνης δια του Αντιχρίστου, σημειώνοντας την άρνηση του σταυρού του Χριστού με τον οποίο σταυρό διαθανατώθηκε. Δηλαδή, εξηγεί ο Άγιος, ο Ανδρέας, δια τούτο ειν μεν και ίσχυε πρώτου σταυρού. Πριν έρθει δηλαδή ο Χριστός στον κόσμο, τότε ίσχυε δια της ειδωλολατρίας. Υπογραμμίστε αυτό, έχω κάτι να σας πω σπουδαίο. Ίσχυε δια της ειδωλολατρίας. Και αυτό το σπουδαίο, ίσως να μην το πούμε απόψε γιατί ήδη τελειώνει η ώρα. Είναι σπουδαίο. Ίσχυε λοιπόν ο διάβολος δια της ειδωλολατρίας πρώτου σταυρού. Ουκέστη δε μετά το σωτήριον πάθος εκνευρωθείς και της εξουσίας αυτού εξωστείς. Είναι κατά των εθνών δια της ειδωλολατρίας εκέκτητο. Ήρθε ο Χριστός, τον απονεύρωσε το διάβολο, διότι άρχισε να φυγαδεύεται πλέον η ειδωλολατρία και να κηρύσσεται το Ευαγγέλιο. Έγινε ο κόσμος χριστιανικός, ο τότε γνωστός κόσμος. Παρέστε δε, συνεπώς δεν υπάρχει, υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει. Το θηρίον υπήρχε πρώτου σταυρού, τώρα δεν υπάρχει. Παρέστε δε εν τη συντελεία κατά των τρόπων ονειρήκαμεν. Το παρέστε είναι του πάρινι, θα είναι παρόν, είναι μέλλον του πάρινι. Θα είναι παρόν δε εις το τέλος της ιστορίας. Με τον τρόπο που είπαμε, λέει ο Άγιος Ανδρέας, ένθεν γάρ ο Αντίχριστος τον σατανάν εν εαυτό φέρον, αυτός ο Αντίχριστος που θα φέρει το διάβολο μέσα του, επολέθρο ανθρώπων παραγείρεται, οδεύων εις απώλειαν εν το αιώνι το μέλλον. Και επειδή όταν θα έρθει θα πλανήσει την οικουμένη, ο διάβολος και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης οδεύουν εις την αιωνία κόλαση, εις την απώλεια. Να λοιπόν το θηρίο ήτο πρώτου σταυρού. Δεν υπάρχει τώρα, γιατί κηρύσσεται το Ευαγγέλιο.
θα ξαναέλθει πάλι να ταράξει τον κόσμο με καινούρια ειδωλολατρία. Και τότε πηγαίνει στην απώλεια, το τέταρτο χαρακτηριστικό. Αυτή την ερμηνεία, όπως είδατε, την κάνει ο Ανδρέας και ο Αρέθος. Στην άποψη αυτή του Ανδρέου μπορεί να συνδυαστεί και η ιστορική ερμηνεία ως εξής. Στην αρχαιότητα βασιλεύς και βασιλεία ήσαν έννοιες που εταφίζονται. Εάν η γυναίκα είναι η Βαβυλώνα Ρώμη, δηλαδή η ιστορική Ρώμη, τότε το θηρίο, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, κατά την ιστορική ερμηνεία, είναι το Imperium, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η δύναμη του ίσχυε προ Χριστού, διότι ενήργει ο Σατανάς εις την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διά της ειδωλολατρίας. Με τη γέννηση του Χριστού υπέστη ύφεση η δύναμη στον Σατανά, διότι περιορίστηκε η ειδωλολατρία που λέγαμε προηγουμένως. Εις το πρόσωπο όμως του Νέρονος, που είναι ο τύπος του Αντιχρίστου, η ιστορική ερμηνεία, εις το πρόσωπο του Νέρονος, που είναι ο τύπος του Αντιχρίστου, που καταδιώκει τους χριστιανούς και είναι ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορ που εξαπέλυσε διωγμό εναντίον των χριστιανών, αναβιεί το θηρίον ανερχόμενον από την Άβυσσο. Ξαναζεί το θηρίον. Αποκορύφωμα όμως αυτού του θηρίου του Νέρονος θα είναι ο ιστορικός αντίχριστος, ο οποίος και θα πέσει οριστικός και θα οδηγηθεί εις την απώλεια. Αυτή είναι ένας συνδυασμός ιστορικής και εσχατολογικής ερμηνείας. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης, ον ούγια έγραφε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής, από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι ειν και ουκέστη και παρέστε. Α, το τέταρτο δεν το βλέπουν. Και τότε λέγει, αυτοί που κατοικούν στη γη θα απορρίσουν, θαυμάσονται, θα απορρίσουν. Ποιοι θα είναι αυτοί? Αυτοί που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Ότι το θηρίο δεν υπάρχει, ήτο δεν υπάρχει και θα ξαναυπάρξει. Το τέταρτο, η απώλεια, αυτό δεν το βλέπω. Έχει σημασία αυτό, αγαπητοί μου? Αυτό το τέταρτο το βλέπουν μόνο οι πιστοί. Αυτοί που βλέπουν μόνο τα τρία είναι οι άνθρωποι που δεν γράφτηκε το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Το λέει σαφώς εδώ. Δεν γράφτηκε το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Είναι εκείνοι που αγαπούν να ζουν στη σκιά του Σατανά και ουδέποτε με την προαίρεσή τους δεν θέλησαν να υποταχθούν στον Χριστό. Ουδέποτε. Είναι η πνευματική γενεά του Κάιν, που πάντοτε θέλουν να ορθολογίζουν μόνο και μόνο γιατί έτσι θέλουν να ορθολογίζουν. Για αυτούς η μετάνοια είναι άγνωστος χώρα, ή μάλλον είναι μία γελιότηση μετάνοια για αυτούς, που δήθεν τάχα εξαθλιώνει τον άνθρωπο και τον κάνει ταπεινό και κακομύρι, έτσι το νομίζω. Είναι η εραστέ της ειδωλολατρίας. Αυτό είναι το σημείο που θα ήθελα να σας πω. Είναι η εραστέ της ειδωλολατρίας, την οποία η ειδωλολατρία υπηρετεί ο διάβολος. Η ειδωλολατρία όμως με την παρουσία του Χριστού εξιστέρησε, αλλά δεν εξαλείφθηκε. Θα το πω άλλη μία φορά. Εξισθένησε, αλλά δεν εξαλείφθηκε η ειδωλολατρία ποτέ από το πρόσωπο της γης και δι από τους χριστιανικούς λαούς. Ποτέ. Είναι το θηρίο λοιπόν που υπήρξε και δεν υπάρχει τώρα. Αλλά αυτοί όμως είναι οι αιώνιοι εραστές της ειδωλολατρίας, που αυτοί οι ίδιοι γίνονται το έδαφος να επανέλθει η ενέργεια του Σατανά επάνω στη γη, με τον αγαπούν την ειδωλολατρία. Συνεπώς είναι το, αυτοί είναι το και μέλη αναβαίνει εκ της Αβύσσου. Οι ίδιοι αυτοί οι εραστές της ειδωλολατρίας θα θαυμάσουν και θα απορρίσουν, πως ενώ είχε πεθάνει
η ειδωλολατρία, η μεγάλη τους αγάπη, πως τώρα πάλι ξαναζεί. Αλλά ιστορικά, μετά Χριστό, το θέμα, το πως δηλαδή άρχισε να ξαναζεί η ειδωλολατρία μέσα σε έδαφος χριστιανικό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, αγαπητοί μου, το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερως να προσέξουμε, γιατί το έδαφος αυτό υπάρχει και το οποίο πρώτα Θεός θα αναλύσουμε την ερχομένη Κυριακή. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή σας νύχτα.